Σε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης, οι Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις, αξιοποιώντας πληροφορίες από τη Σινμπέτ, εντόπισαν με ακρίβεια το κρυσφύγιο της Χαμάς και πραγματοποίησαν μια αποστολή υψηλού κινδύνου για να απελευθερώσουν δύο ομήρους στην καρδιά της ελεγχόμενης από τη Χαμάς, Ράφα. Η επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα Γιαμάμ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο, εξουδετερώνοντας τρεις τρομοκράτες που φρουρούσαν τους ομήρους. Αυτή η κρίσιμη κίνηση έθεσε το πλαίσιο για την επιτυχή διάσωση των Φερνάντο Μαρμάν, 61 χρονών, και του Λουίς Χαρ, 70 χρονών, οι οποίοι βρέθηκαν σε καλή κατάσταση παρά τις κακουχίες. Η μονάδα 5515 του IDF, γνωστή για τις αποστολές υψηλού κινδύνου που αναλαμβάνει, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή κίνηση των δυνάμεων και των ομήρων εντός και εκτός της ζώνης μάχης. Η ένταση της επιχείρησης κλιμακώθηκε καθώς οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο της Ράφα, με αποτέλεσμα να γίνουν αντιληπτές και να ξεσπάσει βίαιη μάχη με δυνάμεις της Χαμάς τόσο στο κτίριο όσο και στην περιοχή. Η επιχείρηση διήρκησε μόλις μία ώρα και για να διευκολυνθεί η αποχώρηση της ομάδας, η οποία περιελάμβανε δυνάμεις της Σινμπέτ και μέλη της αντιτρομοκρατικής μονάδας Γιαμάμ, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ και τεθωρακισμένα βομβάρδισαν δεκάδες στόχους στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με έναν μόνο στρατιώτη του IDF ελαφρά τραυματισμένο, κάτι που δείχνει την αποτελεσματικότητα της τακτικής που χρησιμοποιήθηκε. Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση και πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο αυτό. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδηση στον MSHT με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις από το site μας nmshd.gr.